Στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Χανίων παραπέμφθηκαν δύο 15χρονοι, ένα Έλληνα και ένα Αλβανό, που νωρί το απόγευμα τη Κυριακή μαζί με έναν ακόμη ανήλικο και μία ανήλικη, αφαίρεσαν με τη μέθοδο τη απασχόληση ηλεκτρονικά τσιγάρα από μίνι μάρκετ στην οδό Επιμενίδου στην Παλιά Πόλη. Η παρέα των εφήβων έδρασε τόσο οργανωμένα, ώστε η υπάλληλο δεν αντιλήφθηκε την κλοπή. Του πρόδωσε όμω το κλειστό κύκλωμα τηλεόραση, το οποίο κατέγραψε τι κινήσει του πάντα υπήρχε και θα υπάρχει. Δεν ξέρω σε τι βαθμό ήταν βέβαια και πόσο είναι σήμερα, σε τι έκταση. Απλώ εγώ νομίζω ότι όσο το παίζουμε το θέμα και όσο το έχουμε στην πρώτη πρώτη επικαιρότητα, τόσο παροτρύνουμε μερικού. Είναι μια άλλη αντίληψη αυτή που έχω εγώ. Δεν ξέρω αν συμφωνούν πολύ ή όχι. Ο ιδιοκτήτη του Μίνι Μάρκετ κατήγγειλε την κλοπή στην αστυνομία χωρί να υποβάλει μήνυση και λίγε ώρε αργότερα συνελήφθησαν οι δύο από του τέσσερι ανηλίκου και η μητέρα του Αλοδαπού για παραμέληση εποπτεία ανηλίκου. Κάτοικοι και επαγγελματίε τη παλιά πόλη Ταχανιά τονίζουν πω οι μικροκλοπέ είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Διότι έχουμε και μην ξεχνάτε το ίντερνετ. Αυτό έχει καταστρέψει τελείω τη νεολαία αυτή τη γενιά του 2000 και μετά. Είναι αυταπόδεικτο και θα το δούμε και σε μεγαλύτερη συνέχεια, σε, σε, μεγαλύτερο εύρος, στην πορεία των χρόνων που έρχονται. Τους έχουν κάνει άχρηστος. Αχρηστούς. Εγώ αυτά βλέπω. Τα περιστατικά εφηβικής παραβατικότητας πανελλαδικά προκαλούν έντονο προβληματισμό. Κατά κανόνα κυμαίνονται στη χώρα μας τα 5.000 ετησίως, αριθμός που αντιστοιχεί στο 5 με 6% του συνόλου. Εγώ πιστεύω πιο πολύ φταίει από την οικογένεια μέσα και μετά από την παρέα και από το κοινωνικό σύνολο. Τώρα τα βλέπουν γύρω τους και γίνεται ένα χαμό, δεν υπάρχει σεβασμό πουθενά, τι θα κάνουν γι' αυτό. Ενδεικτικό των διαστάσεων του φαινομένου τη νεανική παραβατικότητα είναι πω μέσα σε τρία χρόνια στην Ελλάδα έχουν συλληφθεί 10.776 ανήλικοι. Είναι και διαπαιδαγώγηση από του γονεί. Δηλαδή και εμεί δεν είχαμε κάποιο, αλλά κάτι να πα να, να τον άλλο, να του πει φίλε σε παρακαλώ, βοήθησέ μου παρά να κλέψει. Είναι... Η κλοπή είναι μεγάλο πράγμα. Αυτό το παιδάκι τώρα άμα έχει μάθει αυτή την ηλικία πόσο είναι 15-14 να κλέβει, σκέψω τώρα να γίνει 50 αυτός τι θα κάνει. Δεν είναι μόνο ο αριθμός των περιστατικών αλλά και η μορφή εγκληματικότητας που προκαλεί ανησυχία. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η πλειονότητα των συλλήψεων περίπου το 80% αφορούσε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα πρόσφατα στοιχεία για τη χώρα μας δείχνουν ότι αυξάνεται η συχνότητα τέλεσης βιασμών και ληστεών, η κατοχή όπλων και ναρκωτικών. Η Ελλάδα πάντω παραμένει πιο χαμηλά στην παραβατικότητα ανηλίκων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.